Κοιτάξτε, οι σχέσεις ανάμεσα στα κράτη είναι σχέσεις που δεν ρυθμίζονται από μια φυσική καταστροφή, μια λογική διπλωματίας των σεισμών και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει, ας πούμε, μια εκεχηρία, θα υπάρξει μια περίοδος ανοχής, διότι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Τουρκία είναι το μέρος εκείνο το οποίο είναι αναθεωρητικό και με τις πολιτικές του προσπαθεί να τρέψει το status quo στην περιοχή. Επομένως, για ένα χρονικό διάστημα, περιμένω πως θα μπορούσε η Τουρκία προφανώς να κατεβάσει τους τόνους, να κατεβάσει το επίπεδο, την ένταση της διεκδίκησης απέναντι στην Ελλάδα και να ασχοληθεί κυρίως με τα εσωτερικά της, γιατί αυτό το οποίο συνέβη είναι κυρίως ένας παράγων ο οποίος θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια την Τουρκία και κυρίως πολιτική εσωστρέφεια. Επομένως, λιγότερο θα δώσει έμφαση και μάλιστα του ίδιους την έμφαση που δίνει στις σχέσεις με την Ελλάδα για το άμεσο χρονικό διάστημα και περισσότερο θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να διαχειριστεί την επόμενη μέρα των δύο σεισμών στη λογική της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει ο ίδιος για να μπορέσει να επανεκλεγεί. Επομένως, δεν περιμένω πολλά πράγματα σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πέρα από το γεγονός βέβαια ότι θα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανταποκριθήκαμε ως χώρα από τους πρώτους, είναι σημαντικό ότι στείλαμε βοήθεια, είναι σημαντικό ότι η παρουσία των Ελλήνων διεσωστών, των κλιμακίων της πολιτικής προστασίας στην Τουρκία μας δίνει, αν θέλετε, πόντους απέναντι στην τουρκική κοινή γνώμη. Διότι η τουρκική κοινή γνώμη είναι, θα έλεγα, στο έλεος του Ερντογάν και της προπαγάνδας του, και προπαγάνδας η οποία έχει να κάνει με τι? Έχει να κάνει με τη στοχοποίηση της Ελλάδας και τη στοχοποίηση της Δύσης γενικότερα. Εδώ λοιπόν τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ ο κόσμος βλέπει ότι η Δύση προστρέχει, ότι οι Έλληνες προστρέχουν και στέλνουν βοήθεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περιορίζεται ως εικόνα, ως εντύπωση μονάχα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Είναι κάτι το οποίο ακόμα και τα φιλοκυβερνητικά, τα σκληρά φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής επικοινωνίας το προβάλλουν, που σημαίνει ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος εκεί να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτοί οι οποίοι απειλούν, ότι υπάρχουν γέφυρες ανάμεσα στους δύο λαούς και ότι αυτό το οποίο κάνει ο Ερντογάν είναι πραγματικά μια κατασκευασμένη καμπάνια, είναι μια μαύρη προπαγάνδα που στόχο έχει κυρίως να αποκομίσει ο ίδιος πολιτικά ωφέλη στο εσωτερικό και φυσικά να ενισχύσει με το εσωτερικό την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί.